Γεια χαρά, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο Μαγελιό στη Wall Street. Είμαι ο Rational Investor και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πραγματάκια τα οποία επίσης με εκνευρίσουν με αυτή τη γάτα. Λοιπόν, θα φύγεις, πρέπει να βγάλω ένα βίντεο. Φύγε ρε παιδάκι μου, είναι 2 λεπτά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, κάντε μου αυτές τις πολλές χάρες που είχα ζητήσει την προηγούμενη φορά, like, subscribe, καμπανάκι. Άμα θέλει να βοηθήσει το κανάλι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα links και παρακαλώ τον editor να βάλει τα links από κάτω κάπου εδώ. Γενικά, ναι, κάντε interact με το βίντεο γιατί βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο του YouTube. Έτσι μου πάνε βασικά, δεν ξέρω. Θέμα νούμερο 1. Πυραμίδες και multi-level marketing, όπως το λένε στις μέρες μας, που έχουν αλλάξει τον όρο από πυραμίδες σε MLM για να είναι πιο ξεχού όλη φάση. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέτε, ενδιαφέρεσαι για να δουλεύεις από το σπίτι όποτε θες? Θες να έχεις ωράριο δικό σου και να βγάζεις λεφτά? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, παιδιά. Με παίρνει τηλέφωνο, όπως και οι άλλοι από το Bitcoin, και μου λέτε άμα θέλω να ξεκινήσω να πουλάω προϊόντα που οι άνθρωποι χάνουν κιλά. Δεν με ενδιαφέρει. Και άμα τους ρωτήσεις πώς γίνει η εταιρεία, λέει είναι κάποιος εδώ, μετά φέρνει άλλους από κάτω και μετά φέρνει άλλους από κάτω και μετά φέρνει άλλους από κάτω και όλοι πληρώνουν τέτοια, όλοι παίρνουν προϊόντα και πουλάνε προϊόντα. Και τι, έτσι βγάζουν λεφτά? Αυτό το σχηματάκι άμα το κάνεις έτσι, αυτό είναι μια πυραμίδα. Και αν παίρνεις τηλέφωνο να μου πεις για πυραμίδες, πρωί-πρωί, δηλαδή παίρνετε όλοι. Ο ένας παίρνει για bitcoin, να πουλήσω bitcoin. Ο άλλος με παίρνει τηλέφωνο για πυραμίδες. Δηλαδή τι άλλο θα με πάρετε να τηλέφωνο? Διαβάζω και παίρνετε για τηλέφωνο χωρίς λόγο. Έχετε μαζευτεί όλα τα ντουγάνια, και αυτό είναι το δεύτερο θέμα στο σημερινό βίντεο. Έχετε μαζευτεί και σχολιάζετε όλοι τον πληθωρισμό που υπάρχει στην Αμερική. Βγαίνει ο ένας, λέει είναι ψηλός ο πληθωρισμός, θα καταστραφεί ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ψηλός ο πληθωρισμός, θα φτάσει η συντέλεια στον κόσμο, θα γίνει της με τον πληθωρισμό. Καταρχάς, κανείς από εσάς δεν έχει ιδέα για το τι πραγματικά είναι ο πληθωρισμός και έχετε βγει όλοι έξω και λέτε ανέβηκε ο πληθωρισμός, είσαι το 5% και δεν έχετε ιδέα. Πηγαίνετε, διαβάστε πρώτα τι κάνει ο πληθωρισμός και πώς ο πληθωρισμός δίνει τόσα benefits στην κοινωνία και δείτε και βέβαια και τα αρνητικά που έχει ο πληθωρισμός. Και μετά πάτε να βγάλετε γνώμες. Μπαίνετε όλες τις σελίδες και λέτε, λέει ο ένας το μαγριό του και το κοντό του. Ο πληθωρισμός θα κάνει αυτό, ο πληθωρισμός θα κάνει το ένα, να αγοράσω, να πουλήσω, να. Είστε άσχετοι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Αφού κανείς από εσάς δεν ξέρει, και δεν λέω γενικά για όλους σας, μιλάω για αυτούς που βγαίνουν και κάνουν post, φάση είμαι φιλόσοφος και οικονομολόγος και θα κάνω τώρα ένα post για τον πληθωρισμό που θα τους τρελάνε όλους. Και αυτά που λέτε είναι για το. Μπαίνω κάθε πρωί στο Facebook και παθαίνω αναρρόφηση με όλα αυτά που ακούω για τον πληθωρισμό. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Διαβάστε για τον πληθωρισμό, δείτε τι κάνει ο πληθωρισμός και μετά ξεκινήστε και εκφέρετε απόψεις για τον πληθωρισμό σε στυλ είμαι οικονομολόγος, θα γράψω ένα βίντεο για τον πληθωρισμό σήμερα που θα λέω έλεος. Εντάξει, έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Κανείς από εσάς δεν ξέρει τι είναι ο πληθωρισμός. Οπότε κάντε μου τη χάρη και αφήστε τα post με οικονομικού περιεχομένου. Θέμα νούμερο 3 για αυτήν την εβδομάδα και τελευταίο. Κάθομαι ωραίος και απολαμβάνω το πρωινό μου καφεδάκι στο μπαλκόνι μου, χαλαρός, μόλις έχω ξυπνήσει και σκάει τηλέφωνο από την Κύπρο, από κάποια άλλη χώρα, δεν θυμάμαι καν. Λέω, για να δω ποιος είναι, γιατί όποτε με παίρνει άκυρος ερωτήμας, όταν τα σηκώνω έτσι για να γίνεται τζερτζελές. Το σηκώνω, ναι, γεια σας, θα θέλατε να επενδύσετε στο bitcoin? Και είναι ένας άνθρωπος τώρα και με έχει μισή ώρα στο τηλέφωνο, ο καφές μου είχαν λιώσει τα μισά παγάκια, τόση ώρα με είχε ο τύπος και με ενοχλούσε, μου είχαν χαράς. Με είχε ο τύπος και μου έλεγε να επενδύσεις σε bitcoin που έχουμε εμείς, και έχει return 1 με 2% τη βδομάδα, 10% 1 με 2% τη μέρα βασικά μου είχε πει και 10% τη βδομάδα. Και του λέω 10% τη βδομάδα, δηλαδή για στάσου Ποσειδώνα, και βγάζω το κομπιουτεράκι μου και κάνω, δηλαδή άμα έχεις 10% τη βδομάδα και το κάνεις αυτό ας πούμε στην 104,
που είναι ας πούμε 2 χρόνια, ξαφνικά βγάζεις 20.000 φορές τα λεφτά που έχεις βάλει. Είναι δυνατόν, δηλαδή θα βάλω εγώ 1 ευρώ, θα έχω 20.000 σε 2 χρόνια. Τι πάτε και λέτε, παίρνετε τον κόσμο τηλέφωνο του τη μέρα, γιατί εντάξει δεν γίνεται μετά από αυτό το πράγμα να μην τσακωθείς. Θα τσακωθείς και θα τον επειδή σε πήρε τηλέφωνο και σου πάει θα τον πάρεις τηλέφωνο, θα τσακωθείς, θα και όλο αυτό τι, για να σου πουλήσει ένα πράγμα που θέλει να σου φάει τα λεφτά. Θα το πίστευα καλύτερα, υπήρχε περισσότερες πιθανότητες αυτός ο άνθρωπος να πουλήσει σε μένα. Άμα μου έλεγε ότι ξέρεις τι, το bitcoin, απλά θέλω να σε κλέψω. Θες να μου δώσεις τα λεφτά σου τώρα ή θες να σου πουλήσω για το bitcoin, ότι και καλά θα βγάλεις λεφτά. Δηλαδή είστε εσείς που μας παίρνετε τηλέφωνο και μας πάρετε τα νεύρα για το, να επενδύσουμε στο bitcoin για να βγάλουμε 6 τρισεκατομμύρια σε 2 χρόνια. Είναι οι άλλοι που μας παίρνουν τηλέφωνο για να δουλέψουμε από το σπίτι ό,τι ώρα θέλουμε, ωραία. Από το να πουλάμε προϊόντα που κάνει σκυλά, και είναι και οι άλλοι που μπαίνουν στο Facebook και αρχίζουν και σε τρελαίνουν σε post με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, θα μας αφήσετε να ηρεμήσουμε κάπου. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Όπως βλέπετε, έχω έρθει διακοπές, διακοπάρω στο όμορφο Λουτράκι και γι' αυτό δεν είμαι τόσο τυλταρισμένος όσο την προηγούμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η άβρα της Αθήνας μου λίγο το νευρικό σύστημα. Οπότε, την άλλη εβδομάδα που θα είμαι στην Αθήνα, κανονίστε να περιμένετε βασικά ένα βίντεο που θα σας πάρει όλους η μπάλα. Και εσένα, και εσένα, και εσένα από πίσω που κοιτάς. Και έχω κάποια θεματάκια, τα οποία με φέρνουν ως εδώ, ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν την άλλη Κυριακή από την όμορφη Αθήνα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.